Καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή Χρυσές Συνταγές. Είναι Παρασκευή, είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας και εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ένας από αυτούς είναι γιατί μαζί μας σήμερα είναι ο Γιάννης Οτούμπας, ο pastry chef, ο οποίος έρχεται πολύ τακτικά στην εκπομπή και φτιάχνει υπέροχα πράγματα. Να είσαι καλά. Καλώς ορίσες, Γιάννη μου. Πώς είσαι? Σας βρήκα, μια χαρά. Μια χαρά, να κλείσουμε όμορφα τη εβδομάδα μας. Βλέπω ήρθες τακτοποιημένος. Έβαλες τα, εσύ συγύρισες τα ούλα. Θα κάνουμε ένα αρκετά πράγματα για σήμερα. Ναι. Θα κάνουμε μια βασική ζύμη. Ναι. Με τρεις παραλλαγές. Η οποία θα είναι. Θα είναι το starter μας, το ορεκτικό μας να πούμε. Μας. Που είναι με μελιτζάνες, ντομάτα και βασιλικό και φέτα. Ναι. Το κυρίως φαγητό που είναι πάλι ψωμάκια με κοτόπουλο, λαχανικά. Φαχίτας στυλ κοτόπουλο, μεξικάνικο κοτόπουλο και θα το γεμίσουμε το ψωμί μας και το ψήσουμε και το επιδόρφιο μας. Το πιο ωραίο. Ναι, μετά. Εντάξει. Το πιο ωραίο εννοώ. Ναι, ναι. Θα περιμένεις το επιδόρφιο. Ακριβώς. Το επιδόρφιο θα το φτιάξεις με φρούτα του δάσους. Και λευκή σοκολάτα. Και λευκή σοκολάτα. Λοιπόν, Παναγία μου, Παναγία. Τούτη εβδομάδα δηλαδή ήταν. Κόλαση του τη εβδομάδα, που carrot cake, που τι άλλο, φτιάξαν πανουρόπιτες, φτιάξαν πορτοκαλόπιτες, φτιάξαν κρέμες. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα υλικά της ζύμης. Ναι. Τα υλικά της ζύμης είναι και για τις τρεις ζύμες. Και στις συνταγές τα ίδια βασικά. Ναι, ωραία, ναι. Λοιπόν, άντε πάμε να ξεκινήσουμε για τη ζύμη. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 10 γραμμάρια αλάτι, μισή κουταγιά της σούπας μέλι, 25 γραμμάρια γάλα, 5 γραμμάρια μαγιά, 25 γραμμάρια φυτικό λίπος, 275 γραμμάρια νερό και θα πάμε να δούμε και την πρώτη γέμιση. Ναι. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φέτα, 2 μελιτζάνες κομμένες σε φέτες και σοταρισμένες, 200 γραμμάρια ντομάτα σε κύβους, φρέσκο βασιλικό, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έτοιμα! Πώς ξεκινάμε? Τώρα βάζουμε πολύ απλά όλα μας τελικά μαζί. Θα κάνω τη δόση που σας έγραψα στην οθόνη σας, που είναι για μία συνταγή. Αυτές, ναι, που θα κάνω τώρα. Και έφερα έτοιμη μαζί μου, διότι χρειάζεται χρόνος για να μπει η μαγιά. Εσύ κάμνε το, να δείξω. Κοιτάξτε. Του δεν μου σημαίνει. Μπήκε η μαγιά. Μπήκε λίγο περισσότερο από το κανονικό. Μπήκε η μαγιά. Ναι. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Του τον τυρό μου να το δουλέψει σε ένα λιάνι. Ναι, θα εξαφανιστεί ο αέρας που δημιουργήσε η μαγιά. Εντάξει. Κάτι λέμε να σε ρωτήσω με τη χρυσό, αλλά ξέχασα. Τι ήταν να σε ρωτήσω? Ξέρω. Να το θυμηθώ, θυμούμαι τώρα. Ένα γράψα, ένα πια σημείωση. Έβαλα μέλι μέσα. Μπορεί να μπει και ζάχαρη. Απλά το μέλι είναι λίγο πιο αφράτη και το προτιμώ σε έτσι ζύμη. Ναι. Με την ίδια ζύμη μπορεί να κάνετε φραντζολάκια, μπορεί να κάνετε cinnamon buns, μπορεί να κάνετε οτιδήποτε. Είναι βασική ζύμη για ψωμάκια. Ωραία. Μικρά. Τώρα θυμήθηκα. Τη Δευτέρα η Χρήσου μας έφτιαξε πίτσες κυπριακές. Μπράβο, το είδα. Ήταν καταπληκτικές, απλά είχαμε μια απορία. Ναι. Πώς καταφέρνει να ξεχωρίσει η πίτσα όταν τη βάλουμε στο φούρνο και ξέρεις, κάνει εκείνο το διαχωριστικό που όταν το κόψεις... Αυτές που αγοράζουμε εννοείς. Γιατί πέτυχε εννοείς. Ναι. Όταν μπεις σε δυνατή θερμοκρασία, ναι, ο τρόπος που φουσκώνει, ναι, την βγάζει το κενό. Δηλαδή φουσκώνει και από πάνω και κάτω. Και ξεκολλάει ζύμη. Έχει όμως σχέση και τα υλικά που θα βάλεις μέσα? Έχει σημασία και ότι είναι λεπτόν το ζυμάρι που ανοίγει, ναι, που παίζει ρόλο. Και τα υλικά, ναι. Η ελληνική να έχει, θα βάλει χωρικάτικο αλεύρι, ναι. Νομίζω. Που αυξάνεται η γλουτένη που είχαμε πει σε προηγούμενο. Ναι, 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 ναι. Και δημιουργά τους ιστούς και κρατά το ζυμάρι και ανοίγει. Α, αυτό. Ενώ όταν φτιάξαμε μαζί τις ελληνικές σπίτσες δεν το κάνεις έτσι? Πάντα το κανάλι λογάς το τηγάνι. Αν το βάλω στο φούρνο, στο θα φούρνο λογικά είναι, θα ξεχώριζε. Α, λογικά. Σαν τώρα είπα χωριάτικο αλεύρι. Βάλετε, αν έχετε φαρίνα, π.χ. μαλακό αλεύρι, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο. Μπορείτε πάλι να το κάνετε, θα λίγο πιο αφράτα τα ψωμάκια σας. Ω, ήταν πολλά ωραίες οι πίτσες. Εξαιρετικές που ήταν. Φαίνοντα. Όπως οι δικές σου που ήταν οι ελληνικές. Ξέχασα το νερό μας. Έλα, πέ μου. Θέλεις νερό? Πρέπει να βάζω να βάλω μέσα. Θέλει νερό.
αξία αυτό το νερό. Αν δεν έχω νερό, θέλει πολύ. Πάρε μου, εντάξει. Έχουμε και εδώ. Θέλει να πεταχτώ στο περίπτωμα να πιάσω. Όχι, είναι οκ. Πάρτε όπως σας το έβαλα ζυγισμένο για να βγει το ζυμάρι σας ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Πρέπει να κρατούμε τα υλικά όσα έχουν στη συνταγή για να μας βγει σωστό, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Θα δείτε ότι η ζύμη όταν την κάνετε βγαίνει λίγο μαλακή. Mm. Τη θέλω μαλακή για να έχω περιθώριο να βάλω αλεύρι μετά στον πάγκο που θα ανοίξω και να μην, μου βγει, να μην τη στεγνώσω βασικά μετά που θα βάλω το αλεύρι. Άρα σου είναι πιο μαλακή. Ούτε να συνεννοάστον την εβδομάδα, να. Άνοιξε φύλλον η χρύσο, άνοιξε φύλλον η γαλάτι, άνοιξε φύλλον εσύ. Έτσι το μάθημα. Αν κάνει επαναλημμένα, δηλαδή, το μάθει κάποιο και μετά πάει σε επόμενο κεφάλαιο. Έτσι είναι. Ωραία. Το, λοιπόν, αυτό ναι, το ζυμώνουμε σε αργή ταχύτητα να ενωθούν τελικά και μετά πρέπει να πήγε λίγο πιο γρήγορη. Θέλει 7 λεπτάκια ζύμωμα για να αναπτυχθεί η γλουτένη. Ωραία. Εντάξει, τώρα έχουμε έτοιμο. Κάνε έτοιμο με τούτο. Μετά όταν θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε. Βάζουμε στον μπολ, όπως ναι, έκανα, το κλείνουμε με clean fill, αφήνουμε να ξεκουραστεί και το χρησιμοποιάμε. Πώς δεν χρειάζεται να περιμένει να μπει, 10 λεπτάκια. Α, μόνο. Ναι, ναι, απλά τώρα πήγε από την ώρα που το έκανα, μήκε λίγο, ναι. Ήταν το 1/3 από αυτό. Εντάξει, να επανέλθεις στα κανονικά τα επίπεδα. Ναι. Τώρα, να πάμε στην πρώτη μας την παραλλαγή. Α, πάμε. Πάμε στην πρώτη τη γέμιση που να φτιάξουμε, που είναι το κορεκτικό μας. Και είναι αυτό που θα φτιάξεις με τη φέτα. Τη φέτα, η μελιτζάνα, βασιλικό, τυρί και ντομάτα. Mm. Μπορούσατε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα, κολοκυθάκια, καρότα, ό,τι θέλετε βάζετε. Από απλά είναι λαχανικά, μια παραλλαγή αυτή, ναι. Ναι. Μου τύψεις, σε παρακαλώ, το τυρί. Βεβαίως. Πάρω και εγώ το... Στο μεγάλο, στο μικρό. Στο όπου σε βολεύει. Το μεγάλο. Θα γιώσει έτσι, αγιώσει, άρα δεν μας επηρεάζει. Άρα είπαμε, μπορούμε να φτιάξουμε με ό,τι υλικά θέλουμε. Και είναι ωραίο που γίνεται με και ορεκτικό. Όλο το τυρί θα τρίψω. Τρίψε το όλο, το μισό θα χρησιμοποιήσουμε στη μια συνταγή και το άλλο στην άλλη. Εντάξει. Μπορεί και να μην πει, αντίθεστε συνταγή, αυτή νομίζω δεν σας έγραψε το τυρί. Το ναι, βάζω έξτρα. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε και χαλούμι μέσα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Ανάλογα με τα γούστα μας. Ναι, άρα, αυτήν τη ζύμη, αν την χρησιμοποιήσουμε εσύ, δηλαδή αν έφτιαχνες έτσι ένα δείπνο, θα έφτιαχνες αυτές τις τρεις συνταγές. Εξαρτάται τι δείπνο θα είδα. σε επίσημο όχι, έναν καθημερινό γεύμα. Επίσημο όχι. Για την οικογένεια, ναι. Διότι έτσι ξεκονομάς πολύ χρόνο. Και μην χρόνο και τα παιδιά θα φάνε λαχανικά. Ναι. Προστάρτερ. Και χρησιμοποιάς ό,τι έχεις στο σπίτι βασικά. Αλεύρι πάντα έχεις, δηλαδή τέλει κάτι ζύμης πάντα τα έχεις σπίτι. Σωστό. Και λαχανικά ό,τι έχεις στο ψυγείο βάζεις. Ναι. Η κρέας, ας σου μείνει μπηχή, θα δούμε πιο μέτα. Ας σου μείνει κοτόπουλα από την προηγούμενη, το κάνει με αυτόν τον τρόπο και πάλι θα φαγωθεί πολύ εύκολα. Μελιτζάνες, γιατί τις επέλεξες? Ή σου αρέσει? Μου αρέσουν με την ντομάτα και η φέτα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ωραίες. Ναι. Η φέτα με την ντομάτα είναι πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Άρα... Εκεί πάνε μην κάνω κάτι πολύ συνηθισμένο. Γι' αυτό έβαλα... Στην αρχή σκέφτηκα να κάνω με κολοκύτη και πράσον. Και... Α, πράσον, ναι. Κρεμμυδάκι φρέσκων και φέτα μπαλέ, αλλά είπα να μην κάνω κάτι συνηθισμένο. Ναι. Okay, μια χαρά. Πάρω το ελαιολάδο. Και είπαμε ότι με αυτή τη ζύμη που έφτιαξες τώρα μπορούμε να φτιάξουμε φραντζολάκια. Φραντζολάκια, διάφορα ψωμάκια βασικά. Είναι δύσκολο να φτιάξεις φραντζολάκια? Όχι, πολύ που κάνεις αυτήν τη ζύμη και απλά το πλάθεις να γίνει το σχήμα που το θέλεις. Το μυστικό στα φραντζολάκια να μην μπει αρκετά, όχι τόσο πολύ, για να δημιουργήσει άραγε και ένα φλάδα ψωμάκια που... Αν μας γελάσει η ζύμη, όπως τώρα, και μπει πολύ. Ναι, τι γίνεται? Μπορεί να έχει λίγη γεύση περισσότερο αψή λόγω του... του διοξείδου του άνθρωπου που παράγεται και της αλκοόλ που παράγεται με την ζύμωση που γίνεται μαλλιά. Α, έχεις καθηγητή, δαμέ. Ναι, τα αρώματα είναι λίγο πιο ξύνα. Αλήθεια ότι ένα δοκίμασα από τις αγαπώ φραντζολάκια, αλλά... Τώρα να δοκιμάσεις. Όταν θα κάνεις τη ζύμη, κάνε διπλάσια, τη μισή κάνε την μια Παρασκευή και την άλλη. Να μας κάνεις σάντουιτς, να κάνεις... Α, και να κάνεις σωστό. Να κάνεις το φραντζολάκι. Να κάνουμε γκουρμέ σάντουιτς. Εντάξει. Λοιπόν, έκλεισε. Την επόμενη φορά που θα έρθεις,
Θα μας κάνει γκουρμέ σάντουιτς. Γίνεται. Και θα φτιάξει το φραντζολάκι. Εντάξει, γίνεται. Κάνουμε και τριάρα με το ίδιο. Με την ίδια ζύμωρα και τριάρα, ναι. Να κάνουμε και τριάρα. Μίσετε. Εμείς δαμε στις χρυσές συνταγές. Είναι χρυσές, πραγματικά. Είναι χρυσές. Ναι. Πρέπει να μάθω να κόφω το κρομί, έτσι. Είναι εύκολο τρόπο με το μικρό το μαχαιράκι είναι αυτός. Ναι, τρώω πολλές παρατηρήσεις, αλλά ναι. Να μάθω πού να πάει. Τώρα, βάλαμε τη μελιτζάνα μας. Ανάψεις το μάτι, την αιστεία, ναι, έβαλες λίγο λάδι. Λίγο λάδι, θα βάλουμε και λίγο κρεμμύδι. Θα μπορούσε να μπει από την αρχή το κρεμμύδι να ξεχαριστεί. Με αλλά αυτόν τον τρόπο βγαίνει πιο ελαφρύ. Γιατί δεν θα ξεχαριστεί πολύ. Όσο είναι περισσότερο ξεχαριστεί το κρεμμύδι, θα σου πιο βάρη το βγαίνει το φαγητό. Εντάξει, άρα εμείς γι' αυτό το κάνουμε. Ακριβώς. Να μας το κάνει. Ο Βασιλικός πολλοί με ρωτούσαν σήμερα πριν να φύγω από το σπίτι. Τα αλήθεια μου σπίτι και με ρώτησαν ο Βασιλικός που ακούμε στις τηλεοράσεις και στις συνταγές που βρίσκουμε online. Είναι ο ίδιος με την Βασιλιτσά που λέμε στην Κύπρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό από τον κήπο μου. Ανησυχίζω μας όμως. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασιλικός, Βασιλιτσά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα όταν έχετε στο έξω στη γλάστρα ή στο παράθυρο ή τον κήπο σας είναι αυτό, αυτό χρησιμοποιούμε. Ναι, υπάρχουν και πλατήφυλλες. Πλατήφυλλος, ναι, ακριβώς. Τούτο νομίζω είναι πλατήφυλλος. Άρα δεν έχουν όμως καμιά διαφορά. Όχι, γι' αυτό χρησιμοποιούμε κανένα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν έχω διάφορα. Άρα να έχετε στον κήπο σας και χρησιμοποιούμε αυτό. Βασιλίτσα. Να φέρω κι εγώ δάμε μια βασιλίτσα. Μυρίζει ωραία. Αυτόν το κόβω λίγο έτσι πιο χοντροκομμένα για να μείνει το άρωμα. Μιλώ σου, Γιάννη, πού. Πάλα, δεν σας αρέσει ο βασιλικός, μπορείτε να με βάλετε. Βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε. Α, ρίγανη. Πάνω λίγο λάδι. Με ρίγανη αρέσει και μου πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει, ξέρετε, τις παραλλαγές. Και σαν εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ ο βασιλικός γενικά. Το λάδι, προσέξτε το, μην βάζετε ώσπου να έχει το τηγάνι, γιατί απορροφά πολύ η μελιτζάνα. Άρα θα εξαφανιστεί πάλι. Ναι. Άρα μην θεωρείς ότι επειδή δεν έχει το τηγάνι, μπράβο, αλλά και έξτρα και έξτρα. Mm. Τι θα σου έλεγα για τη ρίγανη. Α, η ρίγανη, ήπιες ποτέ τσάι ρίγανη. Όχι, τρώω πολύ ρίγανη, αλλά δεν το τολμείς. Ναι, άκουσα, είναι πολύ υγιεινή. Ναι. Όταν κλείνει η φωνή μου, κλείνει η φωνή μου, μου έχουν πει ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Και το μέλι σίγουρα μας πει. Ναι, το τσάι ρίγανη. Την πρώτη φορά που το έφτιαξα, αλήθεια νομίζω ότι μυρίζουν σούβλα. Πίνω πάρα πολύ το τσάι, αλλά το ρίγανη δεν ήξερα θα το επιχειρούσα ποτέ. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάτι. Είναι ωραίο τσάι. Απλά είναι η γεύση του. Τσάι σούβλα. Τσάι σούβλα. Τώρα, ας πούμε να τηγανιστούν οι μελιτζάνες μας, θα ξεκινήσω να ετοιμάσω και λίγο τα λαχανικά από το κυρίως. Πιάτο. Πιάτο, απλά κόψω τις πιπεριές, ώστε να είναι έτοιμο το. Έλα, σεφ. Thank you. Βάζεις ό,τι χρώμα πιπεριές θέλεις. Ακριβώς. Δεν έχουμε πιπεριές, βάζουμε ό,τι λαχανικό. Ναι, εντάξει, στο μεξικάνικο πηγαίνουν οι πιπεριές. Θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε τη γέμιση και μόνοι τους. Χωρίς να φτιάξουμε ναι, τα ψωμάκια. Μπορεί να κάνει την γέμιση και να γεμίσετε κανονικά από τις πίτες, τις τορτίγες, τις μεξικάνικες, τις στρογγυλές. Έχεις βάλει και το κοτόπουλο να βράζει. Ναι, ναι, είναι έτοιμο. Άρα θέλεις να πάμε να πούμε και το τη γέμιση. Θα πάμε να πούμε και τη γέμιση για τα φαχίτας μας. Να τα πούμε, να μείνω σε λίγο. Ό,τι μου πεις. Να κόψω απλά τα πιπέρια για να μην συγχύσουν, νομίζω. Να κάνω τη ζύμη τώρα. Α, εντάξει. Θα ανοίξω τη ζύμη, απλά κόψω πιπέρια και να πάμε να απευθείαση στο. Για, με βάλει δουλειές. Μπράβο, ρε Γιάννη. Διότι θα του συγχύσω, είναι πολλά τελικά και θα του συγχύσω. Όντως είναι πολλά. Είναι πολλά τα μπαχαρικά που βλέπω σε την πλευρά. Τούτο είναι το καυτερή πιπέρια. Ναι. Δεν βάλεις καυτερή. Θα τη βάλω, απλά πράσε πολύ προσεκτική. Να είστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Σαν τρόπο έπιασε την καυτή πιπεριά. Μην αγγίξεις το πρόσωπο σου. Διότι μα, θα πάθεις έγκαυμα. Από το κοτσάνι. Το κοτσάνι δεν ξέρω αν θα επηρεάσει, αλλά από πιο πάνω πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας μεγάλα μετά. Μεγάλα. Ναι. Εάν δεν έχω γάλα. Σαπούνι, αλλά νομίζω δεν φεύγει. Θέλεις γάλα κανονικά. Είναι πολύ θέλω εύκολο. Ιδίω στα μάτια, να βάζει τα μάτια, μιλάμε μπορεί να πάθει έγκαυμα πολύ σοβαρό. Κύριε Παράγωγε, θέλω γάλα, πρέπει να πλύνω τα σερκά μου.
Είχαμε περιστατικό που σπάζαμε έτσι. Ναι. Ναι, ναι, και κόψε τσίλι. Με το νερό, δηλαδή, αν μπληθώ, θα φύγει. Έκοψε τσίλι, μια τσέντα τσίλι. Είχαμε ένα μπουφέ, ήταν ένα δέσικο. Μια τσέντα. Ναι, ήταν μπουφέ δικό μου. και πήγε μετά να κλείθηκε, πήγε να κάνει τα μάτια τη και πήγε να ένα νοσοκομείο. Πάθε να κάνει τα μάτια. Παναγία. Ενώ είχε μπληθεί 2-3 φορές μετά, αλλά είχε μείνει είναι πολύ επικίνδυνο το τσίλι. Τώρα γλύωρα, επειδή δεν φέρετε μου γάλα. Αγιώ βάζετε έτοιμο σκόνη για να μην έχετε αυτόν τον κίνδυνο. Τώρα. Εντάξει, να έχει διάφορα όμω. Εντάξει, είναι πιο εύκολο να μην βρίσκει, να μην βρει κομμάτι μεγάλο. Όταν πάει σε σκόνη. Α πούμε, πού το τρώω το τσίλι. Ναι, ακριβώ. Αν είμαι πολλά φίλο του. Τώρα, δούμε το δείξουν το ζυμάρι μα. Θέλω να βάλω δύο γάντια. Δεν μπήκε το ζυμάρι μα. Η ζύμη είπαμε που θα χρησιμοποιήσουμε και για τι τρει συνταγέ είναι η ίδια. Θα είναι ορεκτικό. Κυρίως και επιδόρπιο. Η ζύμη την έχει φτιάξει ο Γιάννης. Αν τη φτιάχναμε τώρα, θα την αφήναμε μόνο 10 λεπτά. 10 λεπτά, ναι. Ο λόγος που την έφτιαξε είναι διότι όταν τη φτιάξεις, μετά που θα κάνουμε τα ρολάκια, θα πρέπει να μείνουν να μπούσει, να φουσκώσουν. Τώρα, επειδή είναι ήδη έτοιμη, θα μπει σε δευτερόλεπτα. Θα είναι και ζεστή. Βλέπετε αυτέ τι είναι που σα έλεγα. Ναι. Τι είναι, έτσι είναι αυτέ που δημιουργούν. Είναι η γλουτένη που δημιουργείται. Αυτά και βάζουμε τον άιλο για να μην κάνει πέτσα σκληρή από πάνω. Γι' αυτό βάζουμε. Το... Δεν βάζαμε μαντιγιά. Θα ακολούσε το. Θα ακολούσε πάνω βασικά. Ναι, η πέτσα. Ναι. Αυτό τι γίνεται. Τώρα θα βάλουμε την ντομάτα μα. Θέλεις να βάλω τίποτα. Έλα εδώ. Μπράβο. Ναι. Βάλε και λίγο ένα λαδάκι, λίγο πιπεράκι. Θα βάλουμε και αλάτι και πιπέρι. Βλέπεις ότι τώρα έφυγε το... Λίγο κολλάει... Τι να βάλω. Κολλάει ελαφρά. Πόσο να βάλω. Εδώ. Λίγο μπουζά. Εντάξει, ακόμα λίγο. Εντάξει. Μια χαρά. Αλάτι. Και αλατάκι, ναι. Σε πώς τα βάλες, αμέλη, πούμε, να τα... Εκεί. Α, και βάλε και λίγη ζάχαρη. Το βάλαμε ντομάτα μέσα. Πάντα βάζουμε λίγη ζάχαρη για να... Θέλεις άλλο χοντρό αλάτι. Ναι, ναι. Τώρα δεν θα πιω το μαχαίρι αυτό, διότι δεν θέλω πάρω αυτό, διότι έχει κρεμμύδι πάνω. Λοιπόν, τη ζάχαρη την βάζουμε όταν βάζουμε ντομάτα για την οξύτητα, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Έμαθα. Θα κάτω σε εξετάσεις το... Βλέπεις, το χώρισα στα τρία. Χρόνου. Πάρουμε έναν τρίτο για κάθε συνταγή. Θα το μοίρασε. Ανάπνευσα το βιβέρι, παιδιά. Βλέπουμε ότι δεν έχουν κατεβάσει υγρά. Είναι δυνατή φωτιά για αυτόν τον σκοπό. Και για να μην κρύψουν τα λαχανικά μας. Λοιπόν. Τώρα, να το σβήσουμε αυτό. Να το σβήσουμε. Υπό κανονικές συνθήκες, τις γεμίσεις μας θα τις κάνουμε από πριν. Θα πρέπει να κρυώσουν και μετά θα τα γεμίσουμε τα ψωμάκια μας. Άρα να το φύγω τελείως από τη φωτιά αυτό. Ναι. Άρα τις θέλουμε, ναι, θέλουμε κρύες τις γεμίσεις. Για να μην ξεκινήσει να παίρνει μαγιά, να φουσκώνει μαγιά, μόλις μπει γεμίσει μέσα. Α, πριν την ώρα της. Ναι. Λοιπόν, έχεις προθερμάνει τον φούρνο στους... 170-180 αναλόγως... Στον αέρα είστε. Ναι, ναι, αέρα. Και θα τις ψήσουμε. Στο σπίτι, αν είναι δυνατός ο φούρνος, βάρτε όσο 160. Πλαστισμού. Κάπου το εφύλαξε. Εδώ είναι. Ευτυχώς το χρώμα του φαίνεται. Ναι. Αν είναι δυνατός ο φούρνος, στους 160 ναι, και ναι. Ανάλογα με τη συνταγή θα ψήσουμε. Δηλαδή το ρεχτικό χρειάζεται, ποιο χρειάζεται περισσότερη ώρα. Θα τα ψήσουμε όλα την ίδια ώρα. Όλα την ίδια ώρα, ναι. Απλά να ψηθεί το ψωμάκι βασικά. Αυτό είναι. Δεν ναι, 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 αφού είναι όλα τελικά ψημένα έτοιμα. Το κοτόπουλο το έχεις βράσει. Είναι βρασμένο. Θεωρήστε ότι αν σας μείνει από την προηγούμενη, το παίρνετε και το χρησιμοποιάτε. Φαντάζομαι ότι ό,τι είδος κρέατος και αν έχουμε μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορείτε να βάλετε και γαρίδες αν θέλετε. Δεν τρώτε το κοτόπουλο, να κάνετε ακριβώς την συνταγή και να βάλετε γαρίδες. Καλά να τα βάλουμε μέσα στα ψωμάκια τη γαρίδα. Ναι, γιατί όχι.
Δεν το δοκίμασα. Ένα σπούν που είναι vegetarian π.χ. Κάλιστα, θεωρείς τώρα που επειδή το ξαναζύμωσα λίγο, τραβάει διότι πρέπει να μην ξεκουραστεί κανονικά. Πέτω ότι δεν μπορεί να ξεκουραστεί άλλο, Γιάννη μου, διότι η εκπομπή τρέχει. Τώρα είναι έτοιμο. Απορία να δω, τέλος, να φτιάξεις. Αυτό που θα φτιάξεις τώρα είναι η πρώτη μας ζύμη, ναι. Ακριβώς. Το η πρώτη μας γεμή που θα βάλεις τη φέτα. Τον βασιλικό τον βάζω τώρα. Δεν τον ψηλώ, γιατί θέλω να μείνει λίγο ζωντανό και θα ψήσει και στο φούρνο. Μπορεί που μυρίζει. Ναι, του δίνει ωραία μυρωδιά. Αυτό μπορεί να βάλει και σε μακαρόνια. Η ίδια συνταγή, απλά να μίξει τα μακαρόνια μέσα και είναι έτοιμη. Βάλουμε και φέτα. Ναι. Τώρα πάρω. Μακαρόνια με φέτα. Και γι' αυτό. Θέλει να βοηθήσω. Ναι. Πάει να καεί. Θέλω με κάποιον τρόπο να πάρω αυτόν από εδώ. Πάμε ένα ξύλο, έχει εδώ ένα ξύλο. Μετά. Το ξύλο είναι ελαττό, περίμενε. Πάλε το πιτάνι μου. Ένα δεύτερο λεπτό. Θέλω εγώ που φούμε την πεθαρά μου. Α, μπράβο. Σωστό. Τώρα θα βάλω απλά την γέμιση και θα την μετακινήσω. Άρα θα ανοίξει τη ζύμη. Θέλουμε το ή να το σβήσω. Σβήστο, ναι, ναι. Θα ανοίξεις τη ζύμη, θα βάλω κρύανη μελιτζάνα μέσα. Ναι. Και ποσό είναι τη μελιτζάνα, πρέπει να βάλετε πολύ, λίγο, όποτε τι θέλετε εσείς. Και είπα, ότι βάζουμε ό,τι λαχανικό θέλουμε. Ακριβώς. Έτοιμο. Έτοιμο. Απλώνουμε. Αφήνετε απλά λίγο πριν την άκρη. Ναι. Τη φέτα, τώρα. Την βάλουμε τώρα. Mm. Προτιμά την βάλω τώρα για να τη δώσω, να μην είναι ζωντανή και να την βρίσκεις μέσα σωστή, να μην γιώσει. Αχα. Αν την γιώσουμε μέσα, θα γιώσει και εξαφανιστεί. Όχι, ναι. Έτσι, μετά που θα το κόψουμε, θα την βρίσκεις μέσα σε κομμάτια. Τα κυβάκια μας τούτα. Σε αυτό το σημείο, ναι, θα μπορούσε να πηγαίνει να μην πιτηρεί και να μην είναι στήσιμο. Για να μην πει το γάλα στην αρχή, για να μην είναι στήσιμο. Είναι πολύ λίγο το γάλα που μπήκε στην αρχή. Θα μπορούσαμε να μην βάλουμε, ας πούμε, τη φέτα και να βάλουμε. Τυρίνι στήσιμο πήχε. Ναι. Ναι. Ή να μην μπει καθόλου τυρίνι, να μην είναι μόνο με λαχανικά. Μπορούσαμε να βάλουμε χαλούμι. Καλό. Και να ήταν. Και ο Κυπριακό. Τώρα ο λόγος που θα βάλω το τυρί. Σταμάτα, σ' ακούω. Ο λόγος που θα βάλω το τυρί είναι για να μου δέσει και λίγο τα υλικά μου. Για να μου κρατήσει τα υλικά μαζί, γι' αυτό θα βάλω τυρί τώρα στη γέμιση. Α, τέλο. Για πιο εύκολα είναι δική σα. Εγώ σου πει μπορεί να μην είναι βαζά, αλλά τώρα για εύκολα είναι δική σα. Όταν το βάλετε, θα γιώσει το τυρί για να το κρατήσει. Θα βάλω τυρί, για όσου ενιστε. Εντάξει, δεν ξεκίνησαν ακόμα οι νηστείε. Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε, ναι. Έχουμε ένα ακόμα. Έτοιμο. Εντάξει. Ναι. Και τώρα να μου να κάνει. Α, θέλει την ελαστικότητα, ναι, το ζυμάρι. Εσπέσπαζει. Εγώ ήταν να φοβούμαι ότι να σπάσει το ζυμάρι. Όχι, αυτό είναι ζυμώνουμε καλά, για να πτυχθεί γλουτένη και να μείνει. Θέλει νερό. Θα βάλω έτσι. Θα θέλει νερό. Βάλω μου λίγο νεράκι, ναι. Αλλά πρέπει να φύγω για να σου βρω νερό. Τώρα θα το κανονίσω. Θα βρω μια λύση. Τι θα σε ρωτούσα, θα σε ρωτούσα. Α, προσπαθείς να κλείσεις, γι' αυτό θέλεις το νερό. Ναι, λίγο νεράκι είναι εδώ. Θα το βάλεις. Με το κολλάδι. Ναι, πρέπει να το σπούμε. Θα πάμε να μας φέρω. Θα το κλείσεις και έτσι το κλείσουμε, θα το βάλεις. Κόψουμε. Ένα λεπτό, να φύγει. Καλό. Έλα και το ποτήρι μου εδώ που είχα νερό πριν. Thank you. Στο λεπτό. Βάζουμε το λίγο νερό στην άκρη. Εντάξει. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο τώρα. Όχι, σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, να κλείσεις πρώτα. Όχι, περίμενε, έχει κόμμα. Έχει κόμμα. Ναι. Μια μικρή λεπτομέρεια. Το μαχαίρι μου το μεγάλο εδώ. Μου λέω εκπλήξει σήμερα. Κόψε. Πώς έχω να κόψω και το μάγκο μας. Νομίζω ότι θα κόψεις ύστερα. Όχι, τώρα. Πρέπει να ένα ταψάκι. Βάλω μια λαδόγολα μέσα. Και να το ψήσουμε. No, ακριβώς. Oh, κύριε Γιάννη. Πάμε εδώ μπροστά. Έχω λαδόγολες εδώ να είμαστε έτοιμες. Ναι. No. Και αυτό είναι. Θα το βάλουμε στο φούρνο, θα ψηθεί. Και τώρα θα το βάλουμε πλάγια.
Τα γυρίζουμε. Πλάγια. Και ο λόγος που το βάζουμε έτσι. Είναι για να είναι το στυλ του. Ναι, είναι. Ψήδι από μέσα. Μια μάντηξες μου, είναι όρεξη μου. Όπως τα τριαντάφυλλα. Τέλος, πράγμα μου είναι και πιο κοντά να ενωθούν, αν θέλετε, πράγμα, πώς θέλετε, τα βάζετε. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο μας. Τα αφήνουμε να κάνουν κάτω να μπουν λίγο. Τώρα μας επειδή ήταν ήδη, είχε μπει καλά το... και ζεστής η γέμιση μέσα, μπαίνει πολύ γρήγορα. Είναι έτοιμο αυτό. Άντε. Θα βάλουμε λοιπόν, διότι θα προλάβουμε. Ναι. Να μείνουμε χωρίς επιδόρπιο. Τι γίνεται. Έτοιμο. Μπαίνω στο φούρνο. Ναι. Άντε, θα τα βάλω στο φούρνο. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο το οποίο είναι... Δεν είναι τελικά μας αν είναι. Κάτι μου. Το μεξικάνικο κοτόπουλο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε σε... Είπαμε 170 βαθμούς. Ναι, ναι, 170. Για πόση ώρα. Να το δείτε, θα φουσκώσω μια κοκκινήσου. Εντάξει. Μπαίναν τέταρτο μερίπου. Εντάξει, λοιπόν. Θα πάμε να φτιάξουμε τώρα το... Το κοτόπουλο. Ναι. Κοτόπουλο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 2 φιλέτσα κοτόπουλο βρασμένο και τεμαχισμένο, 200 γραμμάρια τυρί έτα τριμμένο, 100 γραμμάρια ντομάτα σε κύβους, μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, μία κίτρινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, αλάτι, πιπέρι, ένα φακελάκι φαχίτα, μπαχαρικά για φαχίτας ή ένα κουταλάκι του γλυκού τσίλι σε σκόνη, ένα κουταλάκι γλυκού τριμμένο κύμινο, ένα κουταλάκι γλυκού σκόνη σκόρδου, ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα και μισό κουταλάκι γλυκού σκόνη κρεμμυδιού. Δηλαδή, αντί να βάλουμε το φακελάκι με τα μπαχαρικά για φαχίτας, θα βάλουμε όλα αυτά. Όλα αυτά, ακριβώς. Έχει έτοιμα φακελάκι με όλα τα μπαχαρικά έτοιμα. Τώρα πήρα το δουκάνι που είχαμε πριν την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι, δεν πειράζει, θα μπουν όλα τελικά ξανά στο κοτόπουλο μας. Α, να βάλεις τις πιπεριές. Βάλουμε τις πιπεριές. Είναι από τα φαγητά που φτιάχνεις συχνά αυτά, ενώ τις συνταγές που φτιάχνεις συχνά ή όχι. 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 Φαγητές γενικά κάνουν πολύ συχνά στο σπίτι μου. Απλά εγώ δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω πλέον. Έχεις πολλές δουλειές, φαντάζομαι. Ναι. Τα μαθήματα πώς τα πά. Καλά. Οι νεαροί μας πώς τα πάνε. Οι νεαροί μας, οι νεαρές μας. Επιλέγουν το... Επιλέγουν πολλούς αρτοποιούς φέτος, αρτοπλάστες, ναι. Ναι. Εντάξει, και μάγειρες έχουν αρκετούς. Βοηθάμε λίγο, please. Δείχνεις πρώτα γάνια και δεν το... Α, λεπτό να δω. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται όλο αυτό? Εντάξει, και λόγω η κρίση έπαιξε πολύ ρόλο. Ναι. Διότι δυστυχώς ευτυχώς στην Κύπρο το μόνο επάγγελμα που δεν θα επηρεαστεί από την κρίση είναι το φαγητό. Ω, Γιάννη μου, γιατί το λες τούτο? Διότι το έχουμε στην κουλτούρα μας, τρώμε αρκετά. Το μόνο επάγγελμα που η κρίση το βοήθησε αρκετά. Δηλαδή η κρίση βοήθησε και ανοίχτηκαν πάρα πάρα πολλές θέσεις. Εργασίας. Εργασίας είναι το πιο φθηνό της ψυχαγωγίας της Κύπρου. Ψυχαγωγία το πάλι. Ναι. Είδες, πάλι πάλι, έκανε καλό και τούτο. Περισσότερο... Sorry. Τα πήρες. Περισσότερο κοπέλες ή εξαρτάται. Μισή-μισή φέτος. Ναι. Ναι. Ναι, μου έλεγες στις προάλλες ότι έχει χρονιές που είναι όλων πιο κοπέλες. Πολύ ζήτηση από κοπέλες. Ακριβώς. Και τι είναι αυτό που ενθουσιάζει περισσότερο τους μαθητές σου, τους φοιτητές σου πάνω? Αυτό που μου ζουν συνέχεια θέλουν να κάνουμε τούρτες τρεις διάστατες, που είναι νέα μόδα, με τη ζαχαροπάστα. Είναι η νέα μόδα η τούρτες με τη ζαχαροπάστα. Θέλεις κόκκαλα, υπομονή, φαντασία. Ναι. Όσα είπες, ναι. Και άλλα τόσα. Και άλλα τόσα. Παναία μου. Χρόνο πάρα πολύ. Νομίζω ότι περισσότεροι θέλουν να τα φτιάχνουν αυτά για τους δικούς τους, για τις δικές τους περιστάσεις, δηλαδή του τα γενεθλιών δική τους. Γιατί το να μπει κάποιος στη διαδικασία να φτιάχνει τούρτες και τις πουλά, νομίζω ότι είναι, στοιχίζουν αρκετά. Στοιχίζουν αρκετά, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Αλλά εμείς που δεν ξέρουμε, εγώ
ενώ για τα γενέθλια των παιδιών μου μπορεί να φτιάξω, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Όταν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και είδα πόση δουλειά χρειάζεται, τότε εκτίμησα πραγματικά τα χρήματα που δίνονταν για την τούρτα, ναι, όταν αγοράζω τέτοιες τούρτες. Είναι, όπως σου λέω και εγώ, είναι σαν ένα εργοτέχνη. Όταν κάτσει κάποιος ζωγράφος να κάνει ένα, ναι, ή ένα γλύπτη, να κάνει ένα γλυπτό, το αγοράζουμε και μένει. Η τούρτα, επειδή θα την αγοράσει κάποιος και θα τη φάει άμεσα, δεν υπολογίζει ότι χρειάζεται τον ίδιο χρόνο για να δημιουργήσεις και να πλάσεις φιγούρες, ναι, και να σχεδιάσεις πάνω σε ένα κέικ. Είναι εργοτέχνης που έχει ημερομηνία λήξης πολύ σύντομη. Και λυπάσαι να το κόψεις να το φάεις. Ακριβώς. Η γαλάτια φτιάχνει υπέροχες τούρτες. Πραγματικά, πραγματικά. Δεν έχω μπει υποκλίνομαι να δω το site που είχε, αλλά μου είχε δείξει κάποιες φωτογραφίες. Ήταν εξαιρετικές. Πραγματικά. Λοιπόν, πες, Γιάννη. Τώρα, σας έδειξα ότι έχουμε σκόνη σκόρδου, σκόνη γκρεμμυδιού κλπ. Εγώ γενικά προτιμώ τα φρέσκα. Η σκόνη είναι εύκολη λύση για τις οικοκυρές που έχουν στο σπίτι πάντα στον ντουλάπι. Εγώ είμαι το σκόνη 99%, 100% βασικά. Βάζω πάντα φρέσκο σκόρδο. Καλά, δίνει διαφορετική μυρωδιά. Και διαφορετική, είναι πιο... Και τα αρώματα που δείχνει και η γεύση και όλα είναι... Αυτή την εποχή ποιο είναι το γλυκό που είναι στα φόρτε του, ας πούμε. Έρχεται και ο Βαλεντίνος σε λίγο. Σοκολάτα, σοκολατόπιτα, γκανάς, όλα αυτά. Α, και η τάρτα λεμονιού, δεν ξέρω γιατί είναι πιο καλοκαιρινό γλυκό, αλλά πηγαίνει τρομερά. Όπως την τάρτα που μας έφτιαξες. Ναι, ακριβώς. Τώρα, ξεκινούμε, βάζουμε όλα μας τα μπαχαρικά. Για αυτούς που τους αρέσει το λεμόνι, η τάρτα λεμονιού είναι... Υπέροχη. Υπέροχη. Να μην βάλω πολύ τσιλί. Δεν το τρώει πολύ. Γιάννη μου, αν θέλεις να μείνουμε δαμέ, να βάλω όσο να βάλω ελάχιστον καλό. Πού είναι το ελάχιστο σου, εν τούτο? Μα τόσο, άντε δεν θα βάλω άλλο. Περίμενα. Ακόμα και αν έβγαλες τα σπόρια, δεν θα βάλεις σπόρια πάλι και ή... Πάλι και, ναι, εννοείται, είναι τσίλι. Λίγο, με βάλεις άλλο. Εντάξει, αυτό μόνο θα βάλω. Τώρα. Πες. Βάλουμε τα μπαχαρικά μας, την ντομάτα μας, το κοτόπουλο μας και είναι έτοιμο. Έτοιμο. Βάλουμε και το κοτόπουλο. Θέλουμε να μιλήσουμε τα νάτα λαχανικά. Δεν είναι λόγω χρόνου τηλεοπτικού. Έτσι θα τα κάνει έποκα, έτσι αλλιώς. Άρα θα τα ψυχαρίσουμε ελάχιστο. Και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε πριν. Ναι, αυτά από τα λεπτά και να βάλουμε τα μπαχαρικά μας όλα. Μπορείς να βάλεις τα μπαχαρικά, να μας λες τι βάζουμε. Αυτή είναι πάπρικα, ναι, γλυκό πιπέρι που δεν και ιδιαίτερα. Ναι. Θα βάλουμε γλυκό πιπέρι. Ξεκινήσαμε οι μυρωδιές. Λίγη να φτυσάν. Ό,τι έχω βάζω βασικά. Λίγο απ' όλα. Λίγο για να μην νιώθεις ιδιαίτερα το άρωμα κάποιου συστατικού. Θα δημιουργήσει ένα καινούριο μείγμα μπαχαρικών. Μόνο που βάλεις το τσίλι δημιούργησε τα ούλα. Και λίγο καγέν. Αυτό είναι καυτερό, γι' αυτό δεν θα βάλω πολύ. Είναι κόκκινη παιδιά, καυτερή σε σκόνη. Είσαι εγώ μόνο επιδόρφια να φάω. Θα σου αρέσει νομίζω, θα ρωτά, θα δοκιμάσεις λίγη ρίγανη. Ναι. Και αλάτι και ζάχαρη. Και πάλι διότι θα βάλουμε ντομάτα μέσα. Α, αφήκε... Αυτό είναι αλάτι αυτό. Ναι. Βάζεις χοντρό αλάτι. Ναι, ή χοντρό λεπτόν, ή άλλη λουργέρα, θα αγκιώσει. Εντάξει. Θα το υπολογίζω εγώ περισσότερο στο χέρι μου. Τι είναι ζάχαρη. Και ντομάτα. Και ντομάτα. Ναι. Και ντοματάκια θέλετε να βάλετε. Μπορούμε να βάλουμε φρέσκα, ναι, ντομάτα, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Είναι έτοιμο. Ανακάτεψε το, ανοίγω τη ζύμη μου. Τα λαχανικά μας είπαμε ότι θέλουμε να τα φτιάξουμε, να τα αφήσουμε να είναι ζωντανά. Ακριβώς. Και θα κάνει την ίδια διαδικασία ο Γιάννης που έκανε και στην προηγούμενη γέμιση. Η ζύμη, είπαμε, είναι η ίδια που φτιάξαμε και για τις τρεις συνταγές. Ακριβώς. Τώρα με βλέπεις μένω και με τα ίδια γαντιά, διότι είναι πάλι αλμυρό φαγητό. Στο γλυκό πρέπει να καθαρίσουμε την επιφάνεια μας. Να σου δώσω χρόνο. Πάρουμε καινούργια γάντια. Θα σου δώσω χρόνο. Το λοιπόν.
Τι άλλο να πούμε για αυτές τις συνταγές. Πρέπει το φουσκωσάν. Α, πρέπει να πάμε στο φούρνο. Καλά, πώς είπα ότι εδώ πως τα τριαντάφυλλα. Πώς το λένε, έχει κάτι γλυκά. Αχ, Παναγιώ, cinnamon rolls, cinnamon buns. Έτσι που τα λένε. Ναι, είναι παραδοσιακά ψωμάκια. Μπράβο, ναι. Με κανέλα και ζάχαρη. Ναι, πολλά ωραία. Αυτή η ζύμη είναι ιδανική για αυτά τα ψωμάκια. Δηλαδή, για να τα φτιάξω εγώ, θα φτιάξω αυτή τη ζύμη. Θα βάλεις βούτυρο ζάχαρη, κανέλα. Βούτυρο, ανάλατο, ότι. Ναι. Ναι, βούτυρο, κανέλα, ζάχαρη. Ναι. Και αν θες να βάλεις σταφίδες, αν θες να βάλεις καρύδια, ό,τι θέλεις. Και από εκεί, άρα η βάση της είναι αυτή. Ακριβώς. Πώς θα σε μαθαίνω, ρε Γιάννη, πώς θα σε μαθαίνω. Ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι. Άντε, κι εγώ έτοιμη. Σιγά σιγά, όχι να καείς. Πάμε, τη φοβάμαι. Αν την είχα. Εντάξει. Άι, ρε, νουλά μες στο μυαλό. Όχι, κι εγώ θέμα. Απλά τρομάζω στην ιδέα, όλα θα έχω. Μην φοβάμαι έτσι πολύ. Όχι, να μην τρομάζει. Άμα σέβεσαι τα πεθερικά σου, σέβονται σε τσετζίνα. Για άρα... να λε, σημαίνει. Ξέρω. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που μα είπε προηγουμένω με το συγκεκριμένο. Με τα βάλουμε τορτίγε μέσα. Να ναι, το... η ίδια γέμιση σε... μπορεί να μπει απλά σε τορτίγε και να σερβίρει με λίγο γιαούρτι, λίγη sour cream. Η γουακαμόλα είναι κανονικό μεξικάνικο κοταμπούλο. Φαγητό. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Εγώ λέω, γιατί βλέπω τα βαμέ και πιάνει ο πανικός. Βάλουμε και το τυρί μας και να πάμε για το... Να πάμε σε διάλειμμα, γιατί πρέπει να προλάβεις να κάνεις και το επιδόρπιο. Και το επιδόρπιο. Να πούμε απλά ότι θα βάλεις, έβαλες... Τη γέμιση που έκαναμε, έβαλες το τυρί, ακριβώς. Θα το κλείσεις με τον ίδιο τρόπο, θα το κόψεις με τον ίδιο τρόπο. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και όταν έρθουμε να το δούμε στο φούρνο. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα. Είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι στην παρέα μας ο Γιάννης ο Τούμπας, pastry chef, ο οποίος σήμερα μας φτιάχνει εξαιρετικές συνταγές. Λοιπόν, Γιάννη μου, πώς συνεχίζουμε. Έχουμε βάλει... Βάλαμε τα ψωμάκια με τη μελιτζάνα. Είχα την άλλη ονομασία. Θέλουμε μπάνς τώρα. Τα ψωμάκια με το φαχίτας, το κοτόπουλο φαχίτας. Τώρα είναι έτοιμα τα πρώτα που βάλαμε. Άντε. Να τα βγάλουμε έξω. Κουράρτα. Ναι, όχι να καείς. Θέλω να έχουμε θέματα. Ναι. Και έμεινε μας στο επιδόρπιο. Ναι. Έμεινε μας στο επιδόρπιο. Καθώς τα βγάζεις, πάμε να τα βγάλεις, να τα δούμε. Έτσι, πού είναι να κάνουμε την κανάση τώρα. Να σερβίρουμε, ξανά σερβίρουμε μετά. Δώσουμε λεπτάκι. Μετά. Τώρα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν. Θα κάνεις την κανάση. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στα υλικά μας. Για την τρίτη μας γέμιση, που είναι και το επιδόρπιο μας. Και για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια frozen mix berries, κανέλα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα χόντρο αλεσμένα, 150 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και 150 γραμμάρια φρέσκα κρέμα. Άιστε. Έτοιμη. Τώρα, η γκανάς που θα κάμουμε, η γκανάς είναι το σώσο της λευκής σοκολάτας. Είναι γκανάς λευκής σοκολάτας και θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά που θα βγουν από το φούρνο, απλά θα περιχυσούμε από πάνω. Εντάξει. Πολύ απλά. Μπορούμε να βάλουμε και με σοκολάτα γάλακτος και με... Μπορεί και γάλακτος, εντάξει, με τη στιγμή που θα κάνουμε πηγαίνει περισσότερο η λευκή. Ό,τι πεις. Αλλά θα μπορούσε να γίνει με την ίδια δόση να γίνει ακριβώς η... Άρα... Γύρνουμε απλά την κρέμα μέσα. Ναι. Να φύγω αβράσει λίγο. Να κοκλάσει, μόλις κοκλάσει τη λευκή σοκολάτα και απλά να μην γνύουμε. Και είναι έτοιμο. Μάστηκα εγώ. Λοιπόν, τούτο να οφείλουμε. Ναι. Είπαμε ότι η γέμιση, η ζύμη που έκανε σήμερα ο Γιάννης είναι και για τις τρεις συνταγές
Και να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε βάλει μέσα στη γέμιση μας, μέσα στη ζύμη μας. Έχουμε βάλει αλεύρι χωριάτικο, έχουμε βάλει αλάτι, έχουμε βάλει μέλι, έχουμε βάλει γάλα, μαγιά και τι άλλο βάλαμε. Φυτικό λίπος. Φυτικό λίπος. Α, νερό. Ναι, φυτικό λίπος. Το πώς να το πω για να μην κάνω διαφήμιση. Είναι αυτό το λευκό το λίπος που χρησιμοποιούμε σε... στα σπίτια, στους κουραπιέδες, στα... που άλλου βάζουν. Φυτικό βούτυρο. Ναι, βασικά ναι. Είναι φυτικό λίπος. Φυτικό βούτυρο. Ναι, ναι. Α, εντάξει. Το άσπρο, το shortening. Απανένεις μέσα στην κουζίνα πολλά, φαίνεται, ενταλείς φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, να λύσω την απορία μου. Έβρασε. Μια χαρά. Πάω. Ναι. Αλλά τι είδες. Άρα αυτή θα είναι η επικάλυψη που θα βάλουμε... Μόλις βγουν από το φούρνο. Τώρα, ανοίξαμε το ζύμι μας. Ναι. Πολύ απλά. Ένα λεπτάκι να πάρω και εγώ από εδώ. Και είναι τα υλικά που θα βάλεις μέσα. Ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι είδος ξηρού καρπού θέλουμε, ναι. Ακριβώς. Εδώ π.χ. που μπήκαν τα φορτά του δάσους θα μπορούσαν να μπουν χαλεπιανά π.χ. Ναι. Εσύ τώρα βάζεις... Βάζω το βούτυρο. Το βούτυρο. Χρειάζεται ο βούτυρος, ε. Ναι, αυτό θα δώσει την εξτάτη γεύση. Βάζουμε τη ζάχαρη μας. Μπορείς να μπει κανονική, καστανή, μαύρη. Νομίζω η καστανή κρυσταλώνει παραπάνω. Σου δίνει πιο καραμελωμένη γεύση βασικά. Ναι. Αλλά θα μπορείς να μπει κανονική ζάχαρη εδώ, επειδή μπήκαν... Εγώ θα ανακατεύω, θα με ή... Κατέβαση, είναι έτοιμη. Θα δείξουμε να έγινε αυτόματα ένα σως λευκής σοκολάτας. Ο γερανός κάπου, κάτι. Μπορεί να μπει σε κρέπες, μπορεί να μπει παντού εκείνο το σως. Φοντού που κάνουμε με σοκολάτα, που βουτούμε μέσα τις φράουλες, είναι φοντού λευκής σοκολάτας αυτό. Έτσι μπορώ να το κάνω. Ναι. Μπορεί να μπει και μόνο σοκολάτα, αλλά έτσι είναι πιο εύκολο και σε γεύση και σε χρήση. Τι καλό που είναι. Βάζουμε τα φρούτα μας. Πάλε φρούτα τι θέλουμε βάζουμε, είπαμε. Μπορεί να μπει μπανάνα, μπορεί να μπουν... Ό,τι φρούτα θέλετε. Ό,τι έχετε σπίτι. Φρούτα του δάσους, μήλα... Επέλεξες. Α, και με μήλα θα μπορούσε να μπει. Ό,τι έχετε στο σπίτι μπορεί να μπει. Αλλά ξινά μήλα. Έτσι να μπει. Και ξινά και ό,τι έχετε. Μπορεί να μπει... Είναι καθαρά... Θέμα γούστου. Ακριβώς. Χωρίς πρέπει λίγο ζουμάν και το βάζω. Ναι, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε φρούτα που να μπορούν να μπουν στο φούρνο. Όλα μπορούν. Και μπανάνα και το μήλο και το πορτοκάλι. Θέλω και... να βάλουμε φράουλες μες στο φούρνο. Αφού αυτό κάναμε τώρα. Πλέον κάτι ψυγμένες. Ναι, κάτι ψυγμένες. Α, εντάξει, αυτή η ερώτησή μου. Κανέλα. Λίγη κανέλα που πάλι είναι. Χρειάζεται. Και αμύγδαλα. Ή άλλο ξηρό καρπό. Μάλιστα. Θα το κλείσεις, θα το κάνεις όπως τις προηγούμενες δύο φορές. Ακριβώς. Είναι έτοιμο. Έτοιμο, θα το κλείσεις. Χωρίς που δεν το φοβόμαστε. Το τραβάμε και διπλώνουμε. Μια χαρά. Τραβάμε και διπλώνουμε. Να ξαναπούμε για το φούρνο. Ναι. Το έχουμε, τον προθερμαίνουμε. Και το βάζουμε στους 170 βαθμούς. Ναι. Περίπου για 15 λεπτά. 15 λεπτά είναι ότι κοκκίνησαν. Είναι έτοιμα. Πού είναι να τα βάλει η Τσίνα. Εδώ, ακριβώς. Έχουμε λαδόκολλα έτοιμη κουμμένη. Σήμερα τρώμε με την ίδια ζύμη τρεις συνταγές. Ορεκτικό, κυρίως. Τούτον είπαμε είναι το ορεκτικό. Το ορεκτικό, ναι. Το ορεκτικό. Μπορούσαμε να βάλουμε κάτι πάνω, ας πούμε, κάτι σαν σως ή... Θα μπορούσε να μπει μια σάλτσα ντομάτα, θα μπορούσε να μπει έναν κρύο σως για ορκιού, ας το αφήναμε να κρύωσει. Ναι. Και που βγάλε ζουμί, δεν μας ενοχλά καθόλου το ζουμί που βγάλαν τα μούρα μας. Τι να είναι καταπληκτικά, έχω την εντύπωση. Ναι, ακριβώς. Για να υπομονώ, να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω, έτοιμα. Επειδή θα τα βάλεις στο φούρνο και πρέπει να έρθουμε πίσω, να σερβίρουμε, να δοκιμάσουμε. Να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχω ετοιμάσει για τα φρούτα του δάσους. Σωστό. Και να επιστρέψουμε για να σερβίρουμε αυτά τα υπέροχα πράγματα που έφτιαξε σήμερα ο Γιάννης. Για πάμε. Τα φρούτα του δάσους είναι ένας πολύχρωμος θρεπτικός θησαυρός. Μαύρα, μπλε, κόκκινα και λευκά μούρα, σμέουρα, κράνμπερι, φραμπουάζ, μύρτιλα, φράουλες ανήκουν όλα στην ίδια οικογένεια.
Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φτωχά σε θερμίδες, υδατάνθρακες και λίπος. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τους, κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ωφέλιμα φρούτα για την υγεία, ενώ κερδίζουν μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις σούπερ τροφές. Τα μούρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Όλα σχεδόν τα μούρα έχουν γλυκιά γεύση και είναι πλούσια σε βιταμίνη C και ε. Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και περιορίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου. Η βιταμίνη ε προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων και δυναμώνει το ανοσοποιητικό. Για το έντονο χρώμα των μούρων ευθύνονται οι ανθοκιανίνες. Είναι χρωστικές ουσίες που βρίσκονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα μαύρα και τα μπλε μούρα. Είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά και προστατεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα και μορφές καρκίνου, καθώς διαθέτουν αντιφλεγμονώδη, αγκιοπροστατευτική, αλλά και υπογλυκαιμική δράση. Τα μούρα είναι επίσης πλούσιες πηγές σιδήρου, ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου και σεληνίου. Η παρουσία τους σε επαρκείς ποσότητες στον οργανισμό είναι καθοριστική για πολλές ζωτικές λειτουργίες. Επιστρέψαμε και έχουν ψηθεί. Ναι, είναι όλα. Αυτά τα πρώτα που τα βλάβω σου λίγο. Τούτα πια είναι. Μελιτζάνα. Μελιτζάνες του. Εγώ κάνω τη σοκολάτα εδώ με τα γκανάς, με λευκή σοκολάτα. Τα αλμυρά με τα φαχητάς. Σκομυρίζουν. Λοιπόν, σήμερα φτιάξαμε μία ζύμη μαζί με τον Γιάννη τον Τούμπα. Και με αυτή τη ζύμη φτιάξαμε ορεκτικό, κυρίως και επιδόρπιο. Σε αυτό βάλαμε μελιτζάνα. Εσύ μπορείς να έρθεις να σερβίρεις, ναι. Βάλαμε, στη μία γέμιση βάλαμε φέτα, μελιτζάνες, ντομάτα και το έφτιαξες. Στο άλλο κάναμε κάτι σαν φαχίτας. Φαχίτας. Ακριβώς. Είναι φαχίτας, ναι. Και γέμιση. Και το τελευταίο φτιάξαμε φρούτα του δάσους. Λοιπόν. Παναγία μου. Τον εδώ είναι με τη μελιτζάνα. Εντάξει, επειδή πρέπει να προλάβω. Πόσα λεπτά έχουμε? Δεν έχω! Όχι! Όχι! Είχαμε ένα μισή λεπτό. Εντάξει, αν να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω το τελευταίο. Να το φάω όλο. Πού μιλώ. Ένα λεπτάκι να τα κόψω. Άντζε, μετά φαχητάς. Ναι. Σερβίρο. Κόψουμε τούτο. Αυτό. Πού θα το έχεις σαν ορεκτικό με τη μελιτζάνα? Αυτά σερβίρονται πάρα πολύ όταν με ποδόσφαιρο, με την πύρα. Μπορεί να σερβιστεί και με ούζο. Ούζο με ζες που λέμε. Έτοιμα. Αυτό. Αυτό. Και αυτά εδώ να πάρουμε. Φαίνεται. Άλλο κανένα μέσα. Λοιπόν, Γιάννη μου, δημιουργήσεις και σήμερα. Είδατε που σας είπα ότι η εβδομάδα θα κλείσει πάρα πολύ ωραία. Αν βάλει και την κανάς, ναι. Ναι, με ένα κουτάλι. Ένα. Έλα και το κουτάλι. Και την επόμενη φορά μου να έρθεις, θυμάσαι τι να φτιάξουμε, ναι. Ναι, τα σάντουιτς τα. Ένα από τα πολλά που να φτιάξεις, διότι δεν είναι ένα μίσμο σάντουιτς. Αν θέλουμε, δεν τη βάζουμε. Αν θέλουμε, δεν τη βάζουμε, ναι. Ή αν θέλουμε, βάζουμε γκανάς από σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε και όπως είναι στο ταψί για να τραβήσουν όλα τα ψωμάκια έτσι να... από μέσα. Σιγά που θα δοκιμάσω. Έτοιμο. Το λοιπόν, θα κόψω που δάμε. Είδες από πιάσω το γλυκό αμέσως. Ζεστό. Πιάσω το γλυκό γιατί... Πάνε και λίγα φρούτα, μπρα. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Γεια σου, γα. Ωραία. Δεν θα αντζήσει κανένας πάνω. Ωραία, ναι. Τα φρούτα μαζί με τη σοκολάτα και τη... Τα αλήθεια όμως δεν θα αντζήσει κανένας πάνω.
Πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείσε μια εκπομπή, εγώ να φύγω. Μια να το κουμπάδω. Τελειώσαμε. Λοιπόν, καλώ ήρθατε, Κυριακό. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε, Κυριακό. Γεια σας. Thank you.